Καλημέρα guys, vlog δεύτερο, μέρα δεύτερη και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο διαμέρισμα. Κάτσε να ανοίξω λίγο γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη και μπήκε λίγο φως μέσα, βλέπετε την υπέροχη θέα μας. Να ανοίξω και λίγο από εδώ. Εδώ βλέπετε έναν ωραίο καθρέφτη, με βλέπετε εμένα. Ωραίος κυματιστός καθρέφτης. Και σήμερα έχουμε αρκετά τόπους να πάμε, έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε, θα τα δείτε όλα στη συνέχεια. Ελπίζω να είδατε όλοι το προηγούμενο vlog, ελπίζω να σας άρεσε το προηγούμενο vlog, όσοι δεν το είδατε έχω link κάτω στην περιγραφή και μπορείτε να πατήσετε πάνω στο i στη γωνιά αριστερά για να δείτε το προηγούμενο βίντεο. Για τώρα πρέπει να πάω στο φούρνο βασικά γιατί πρέπει να φέρω κάτι να φάμε για πρωινό, οπότε τα λέμε σε λίγο. Γεια σας! Τώρα πάω προς το φούρνο. Είναι πρωί ακόμα, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη και έχει ήλιο. Βλέπετε τα πεζοδρόμια εδώ στη Λευκοσία δεν είναι σαν της Ελλάδας που έχει στοές και είναι στεγασμένα με σκιά. Εδώ πρέπει να περπατήσεις μες στον ήλιο. Νομίζω είναι νωρίς ακόμα για παγωτό. Θέλουμε ψωμί και από αυτόν το ψωμί. Πάντως η είσοδος της πολυκατοικίας μας θυμίζει Ελλάδα. Θυμίζει όταν ήμουν στην Πάτρα φοιτητής και είχαμε τέτοιες σκάλες. Να μην ξεχάσουμε και τη θέα μας. Αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε προς το νοσοκομείο, το οποίο είναι δίπλα από το σπίτι μας και πάμε με τα πόδια, αλλά πρέπει να περάσουμε από ένα μικρό δάσος. Πάρκο. Θα περάσουμε από το πάρκο, οπότε έχει λίγη σκιά. Τώρα βρισκόμαστε μέσα στο πάρκο, στο οποίο είναι ησυχία. Ακούεις μόνο ζουζούνια. Και τα βήματα μας. Βλέπετε ένα μεγάλο πάρκο. Όμως δεν έχει κανέναν. Γιατί τέτοια ώρα δεν βγαίνει κανένας από το σπίτι του. Γιατί είναι καύσωνας. Ειδικά στη Λευκοσία, από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5-6 δεν κυκλοφορά κανένας. Είναι όλοι κλεισμένοι μέσα στα κλιματιστικά. Μόνο εμείς είμαστε οι τρελοί που κυκλοφορούμε τέτοιες ώρες έξω. Αυτό είναι το νοσοκομείο. Θα μπούμε μέσα τώρα και τα λέμε μετά. Γεια σας! Μόλις ήρθαμε πίσω στο διαμέρισμα και εξακολουθεί να είναι ζέστη όσο πάει και γίνεται και πιο πολύ ζέστη. Είναι μεσημέρι βασικά. Και τώρα θα κάτσουμε λίγο σπίτι να ξεκουραστούμε. Θα πάμε και στο σούπερ μάρκετ λίγο πιο μετά. Αυτό που σας έλεγα και σε ένα προηγούμενο βίντεο και ήθελα να σας πω και τώρα βασικά. Είναι για τα παιχνίδια που δεν μπορώ να παίζω τώρα παιχνίδια γιατί εδώ δεν έχω τον υπολογιστή μου. Δεν έχω ίντερνετ, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να παίξω παιχνίδια. Απλά κάθομαι εδώ, βλέπω τηλεόραση. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Έτσι λοιπόν αποφάσισα ότι θα αφήσω για λίγο τα παιχνίδια. Θα παίξω παιχνίδια μετά το καλοκαίρι. Δεν θα σταματήσουν τα βίντεο γιατί θυμάστε και από πέρσι όσοι είσαστε παλιοί στο κανάλι θυμάστε ότι πέρσι το καλοκαίρι είχα σταματήσει τα βίντεο για λίγο καιρό, για περίπου ένα μήνα, δύο μήνες, δεν θυμάμαι. Τώρα δεν θα σταματήσω τα βίντεο, θα συνεχίζω τα βίντεο, απλώς δεν θα παίζω παιχνίδια. Θα κάνουμε αυτό το vlog που ξεκινήσαμε. Θα έχουμε ακόμα ένα vlog αύριο και ίσως ακόμα ένα μεθαύριο, δεν ξέρω θα δω πώς θα βγούνε. Οπότε προς το παρόν θα πάμε έτσι και θα δούμε μετά πώς θα εξελιχθεί το κανάλι. Ξέρετε ότι το κανάλι δεν είναι σταθερό, δηλαδή δεν έχει πρόγραμμα το κανάλι, δυστυχώς δεν μπορώ να έχω πρόγραμμα, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Κάποιες φορές θα ανεβάζω κάποια παιχνίδια, κάποιες φορές θα ανεβάζω κάτι άλλο. Ανάλογα. Ανάλογα με το πώς πάει το πράγμα. Οπότε δεν είναι απαραίτητα κακό. Θέλω οι καινούργοι συνδρομητές στο κανάλι να μπείτε στο κανάλι μου για να δείτε και τα προηγούμενα βίντεο. Γιατί έχω πάρα πολλά βίντεο, έχω περισσότερα από 100 βίντεο. Οπότε έχετε πολλά βίντεο να δείτε. Πάρα πολλά ίσως να μην τα είδατε. Και έχω πάρα πολλά ωραία και ευχάριστα βίντεο να δείτε. Αυτά προς το παρόν. Και σε λίγο έχουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Αν τα καταφέρω θα τραβήξω λίγα πλάνα. Οπότε τα λέμε και μετά. Γεια σας. Βρισκόμαστε στο σούπερ μάρκετ.
και έχουμε εφοδιαστεί με πολλά νερά. Τι χρειάζονται τώρα για το καλοκαίρι, χρειάζονται τώρα για τη ζέστη. Εδώ βλέπουμε ξηρούς καρπούς σε μεγάλες ποσότητες για το Euro και αναψυκτικά. Είναι ειδικά για το Euro. Η ζωή ψαχνιρίζει, αλλά έχει τη μάρκα της. Παραδοσιακό λουκούμι σε διάφορες γεύσεις. Σοκολάτα, καρύδα, ρόδι, φρούτα. Επειδή ναι, η καρύδα είναι παραδοσιακή. Βλέπετε σε πρώτο πράγμα αγκουράκια ξυδάτα και αμπελόφυλλα για να κάνετε ντολμαδάκια. Γιγαντιαία πατατάκια για το Euro. Εδώ είναι το ράφι για τους αλκοολικούς. Νομίζω δεν μας χρειάζεται γιατί δεν πίνω αλκοόλ. Έχει και διάφορα ποτά ενέργειας τα οποία ούτε αυτά χρειάζονται γιατί ούτε ποτά ενέργειας πίνω. Εδώ έχει καφέδες, ούτε αυτά χρειάζονται γιατί ούτε καφέδες πίνω. Γενικά είμαι σε λάθος ράφια. Αν δεν παμπλώ, του γκυθεμπλώ. Αν δεν παμπλώ, του φτυκεμπλώ. Μπλή, μπλώ. Πράσινο. Όταν πας εκεί, στη Βορειά Αμερική, θα δεις και τον Ερμή να παίζει μου. Σι, κι. Κιο, πριν γκολς να πα, ρ, ο. Yes, αυτό ήθελα από μικρός. Μελά, όχι, είναι πράσινο. Γιατί όλα τα προϊόντα διαφημίζονται από χαρούμενες γυναίκες. Χαρούμενες γυναίκες. Και τώρα αγαπητοί μου φίλοι, ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω. Είναι βράδυ έξω, η ώρα είναι κάπου 11 η ώρα. 12. Ναι, 12. Ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε. Αύριο έχουμε πρωινό ξύπνημα. Μας περιμένει μια δύσκολη μέρα. Έχουμε να πάμε στο νοσοκομείο δύο φορές. Πρέπει να πηγαίνουμε δύο φορές την μέρα στο νοσοκομείο. Αλλά όμως αύριο θα έχουμε και μια βόλτα στο κέντρο της Λευκωσίας, στη Λίδρας. Οπότε θα τα πούμε αύριο εκεί. Το vlog τελειώνει κάπου εδώ. Σας αποχαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο vlog αύριο. Bye bye! Γεια σας! Γεια σας.